Πες δεν τα αφήνει. Να μ' αφήσει. Να σ' αφήνει. Να σ' αφήνει. Εντάξει, να μ' αφήσει. Εκάω, εσύ δεν τα αφήνει. Να μ' αφήσει. Να σ' αφήνει. Ας το έξω. Ας το όμπλο. Ας το όμπλο. Βρε. Ας το όμπλο. Βρε. Σοκ προκαλεί το βίντεο που καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία ένας αλλοδαπός ανοίγει πυρ μέσα σε μινι μάρκετ στα Παχιανά Χανίων και δευτερόλεπτα μετά αναχωρεί απαθής μαζί με τον συνεργό του με μηχανή μεγάλου κυβισμού. Κάτσε αστυνομία, αστυνομία, αστυνομία Βασίλ. Το έβγαλε το παστόλι και χτύπησε του αδερφό μου στο πόδι του και ένα στο αέρα, δύο φορές. Πρόκειται για έναν 46χρονο Ρώσο υπηκό και τον Αλβανό συνεργό του 30 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες το βράδυ από άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων σε αγρικία στο Δήμο Πλατανιά για την αιματηρή συμπλοκή το απόγευμα του Σαββάτου. Σήμερα το πρωί οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος τους άσκησε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ από τη Συρία, που ζει 23 χρόνια στα Χανιά έχοντας στήσει τη δική του επιχείρηση για να ζει την οικογένειά του, περιέγραψε πώς ξεκίνησε η συζήτηση με τους αδίστακτους δράστες που κατέληξε σε συμπλοκή. Σάββατο γύρω στις 7.30 ήρθε ο άνθρωπος αυτός που δεν ξέρω όνομα, αλλά η φάλσα του δεν ήταν πρώτη φορά. Είχε ξανάρθει 2-3 φορές και όχι συχνά, δηλαδή μια φορά το μήνα. Έθελε μια κάρτα μημονάδες ίντερνετ και τέτοια να γεμίσει και το λέω χρωστάς 8 ευρώ από την προηγούμενη φορά και αυτό δεν είναι εντάξει και δεν μπορώ να σε δώσω χωρίς να με πληρώσεις. Ο δράστης αρνήθηκε να πληρώσει τα χρωστούμενα και όταν ο ιδιοκτήτης δεν δέχτηκε να τον εξυπηρετήσει βγήκε από το κατάστημα βρίζοντας. Ο πρώτος διαπληκτισμός μεταξύ τους έξω από την επιχείρηση δεν έληξε. Πιάστηκαν στα χέρια. Τι έγινε, παπά του είπα, ήρθε ένας και λέει έτσι και έτσι και θέλει να πάρει πράγματα χωρίς λεφτά και έτσι, θέλει να κάνει πρόβλημα. Θα γυρίζει, μου είπε, θα φτιάξω. Όχι, άστο, δεν γυρίζει. Έτσι κάτσουμε 5 λεπτά, μιλάμε, έχει αδερφό μου και πατέρα μου και ξεδερφός μου είναι εδώ, μιλάμε. Εκείνη τη στιγμή έξω από το μίνι μάρκετ στάθμευσε η μοτοσικλέτα και δύο άτομα κατευθύνθηκαν προς το κατάστημα με απειλητικές διαθέσεις. Ο ένας κρατούσε στο χέρι του στυλιάρι. Γιατί αυτό το στυλιάρι με χτυπάει, άντε γεια. Και δεν προλάβα, με χτύπησε εδώ πέρα και πήγε ο γιος μου, τον έσπρωξε προς τα εκεί και έπεσε κάτω, ήρθε ο φίλος του, τον παρέα του και χτύπησε το γιος μου 3 φορές εδώ στο κεφάλι πάνω-πάνω. Το οπτικό υλικό και οι μαρτυρίες που είχαν στη διάθεσή τους οι αρχές οδήγησαν στον εντοπισμό των δραστών και στη σύλληψή τους στα όρια του αυτοφόρου. Ο 46χρονος Ρώσος, γνώριμος των αρχών, και ο 30χρονος Αλβανός, που κρύβονταν σε αγρικία σε περιοχή του Πλατανιά, αναμένεται να απολογηθούν την Τετάρτη ενώπιον του ανακριτή.